Έχεις καταλάβει ότι είναι η τρίτη σεζόν του Καντοπράξη. Κι όμως εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη σεζόν. Ναι. Δεν περίμενα, σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα κρατούσαμε τόσο πολύ. Δεν περίμενα τέτοια αγάπη από τον κόσμο που να θέλει να μας στέλνει μηνύματα, να συνεχίσουμε ενθαρρυντικά μηνύματα, να μας λέει ότι μας αρέσει να ενημερωνόμαστε από εσάς. Συνεχώς αυτό το πράγμα. Και σου πω, εγώ δεν θέλω με τίποτα να το χάσω αυτό. Να σου πω κάτι. Γιατί να μην το κάνανε. Θέλω να πω ότι και δεν έχουμε κάτι να καμουφλάρουμε. Δηλαδή, ό,τι είναι το λέμε έτσι όπως είναι. Απλά τα γεγονότα. Κάνουμε το σχολιασμό μας σαν μια έτσι τρίτη αντικειμενική ματιά. Στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί έτσι, γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του και το σκεπτικό του. Δεν λέμε ψέματα. Αλλά αυτό εννοείται. Άμα λέγαμε ψέματα, δεν θα συνεχίζαμε. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συνεχίζω λέγοντας ψέματα στον κόσμο. Δεν καθοδηγούμαστε, δεν θυμωνόμαστε κάπως, οπότε γιατί να μην αρέσει και γιατί να μην θέλουν να θέλει και ο κόσμος να μας ακούει, να μας βλέπει. Σίγουρα είναι ενθαρρυντικό. Και εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ. Okay. Αφού φτάσαμε τρίτη σεζόν. Κάτι κάνουμε καλά κι εμείς. Κάτι γίνεται καλά, ναι, κάτι γίνεται σωστά. Για να δούμε. Πάμε να αρχίσουμε λίγο πιο χαλαρά. Να πούμε για τις διακοπές μας. Όσοι πήγαμε. Όσοι πήγατε. Όσοι τα καταφέραμε. Ακριβώς, όσοι τα καταφέρατε. Για πες εσύ λοιπόν που τα κατάφερες και πήγες. Πού πήγες, πώς πέρασες. Καλά, κοίτα και εγώ που τα κατάφερα δεν έκανα και τη super wow. Δεν έκανα ένα μήνα διακοπές όπως κάποτε γινόταν. Πήγα και εγώ 5 ταπεινές μερούλες σκόπελο. Αρχίσαμε τα ψέματα. Ένα περασματάκι από τη Σκιάθο. Τα ψέματα της τρίτης σεζόν είναι αυτά. Ναι, 5 μερούλες διακοπές. Για πες κι άλλα. Εντάξει, και μετά πήγα στο εξοχικό μου στο Μαραθώνα που δεν έκανα διακοπές. Εγώ δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Σου δίνω αυτό που θες. Μου δίνουν αυτό που θέλω γιατί κάνω δουλειές που μου αρέσει βέβαια. Εντάξει. Αλλά εγώ στις διακοπές δεν συνηθίζω να ξεκουράζομαι, αλλά κουράζομαι περισσότερο. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Κοίταξε, αλλά... από τη στιγμή που κάνεις κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά σου όλο τον χρόνο, νομίζω ότι δεν κουράζεσαι. Κοίτα, η ξεκούραση που ψάχνω δεν είναι η σωματική κιόλας. Η ξεκούραση που ψάχνω είναι εδώ πάνω. Ναι. Να καθαρίσει λίγο. Άρα και οι δουλειές του χωραφιού, ας πούμε, βοηθάνε. Ναι. Να καθαρίσει, βοηθάνε να ξεφύγεις. Ας πούμε, ναι. Εντάξει, γιατί όχι. Για πες, θα σε αφήσω να πεις και εσύ την μικρή ιστοριούλα των διακοπών σου. Εγώ κατάφερα, πήγα 2 μέρες διακοπές. Εντάξει, είχαμε έτσι ένα θεματάκι με τη μικρή μου και γυρίσαμε πιο γρήγορα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά όλα. Και μετά, εντάξει, κάνα διημεράκι εδώ ίσα να καθαρίσει το μυαλό που λέμε.
Εντάξει, πολλοί κόσμος φέτος δεν έκανε έτσι και πολλοί διακοπές, να πούμε, πολύ καιρό. Είναι τα σημεία των καιρών. Είχαμε και φωτιές, είχαμε πάρα πολλά θεματάκια φέτος. Λίγο COVID, λίγο φωτιές, λίγο απ' όλα. Ήταν άλλο ένα, το δεύτερο, κατά σειρά περίεργο. Περίεργο, ναι. Το λέω εγώ. Ναι, περίεργο, ναι. Καλοκαίρι. Ισχύει. Το δεύτερο περίεργο καλοκαίρι ελπίζω να μην τριτώσει. Ναι, μακάρι. Εύχομαι να μην μας τριτώσει για όλους μας. Εύχομαι να βάλανε μυαλό και να κάνουν σοβαρή δουλειά, να μην έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια προβλήματα με τις φωτιές. Τι να πω, εντάξει, εμείς και μέσω άλλης δράσης μας βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Είδαμε ότι γενικότερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου και διάφορα... Τις πρώτες μέρες. Ναι, συλλογικοτήτων έτσι, και πήγανε αυθόρμητα, μαζέψανε πράγματα, είτε αυτό ήταν φαγητά, νερά... Μιλάμε τώρα ήδη για τις πρώτες μέρες που είχαν ξεσπάσει μαζικά πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Εντάξει, να ευχηθούμε να μην. Εντάξει, να είναι ειδικά για φέτος οι τελευταίες, γιατί γενικά δυστυχώς δεν πρόκειται να είναι τελευταίες. Όχι, δυστυχώς δεν πρόκειται. Είμαστε χώρα που συνηθίζει να έχουμε πολλές φωτιές, δυστυχώς. Ελπίζω αυτό που λέμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη φορά και να μην γίνει αυτή, να μην, ξανά, να μην επαναληφθεί το φετινό. Να βάλουμε μυαλό. Πάμε λίγο, θες να διαφημίσουμε το σύλλογό μας. Γιατί όχι. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι κάτι κακό, είναι για καλό σκοπό, ναι, έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε και για όσους δεν ξέρετε. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύλλογο, το σύλλογο Κάντο Πράξη, ομώνυμο με την εκπομπή, που όμως δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή. Η εκπομπή είναι ένα ενημερωτικό πρόγραμμα, ενώ ο σύλλογος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ουσιαστικά, στον οποίο έχουμε μαζευτεί, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 35 άτομα. Ναι, ο πυρήνας έτσι και τα εγγεγραμμένα μέλη είναι... Για τους εγγεγραμμένους μιλάμε πάντα. Είναι 35, σίγουρα... Τι κάνουμε στο σύλλογο. Ο κεντρικός άξονας είναι το κάντο πράξη. Τι κάνουμε με λίγα λόγια. Συζητάμε όλοι μαζί, ανταλλάσσουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε απόψεις, πετάμε ιδέες, έτσι αυθαίρετα θέλω να το πω. Brainstorming. Κάνουμε brainstorming, ο καθένας το δικό του και όλοι μαζί, είτε σε μία απλή ομαδική στο Messenger, είτε σε ένα καφέ από κοντά, είτε σε μία τηλεδιάσκεψη. Λέμε ο καθένας τι ιδέες έχει, τι μπορούμε να κάνουμε, τα βάζουμε κάτω και ό,τι είναι υλοποιήσιμο είναι πολύ απλό. Το κάνουμε πράξη. Το κάνουμε πράξη, ακριβώς. Δεν κολλάμε πουθενά, τα αξιολογούμε όλα με τον ίδιο τρόπο και όλοι μαζί, όλα τα μέλη, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, αποφασίζουμε και προχωράμε. Ούτε και με εμπόδια να πούμε ότι κολλάμε. Έτσι. Εντάξει, ακόμα, ναι, και με τα εμπόδια που προκύπτουν. Δυστυχώς έχουμε κάποια εμπόδια. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν κολλάμε. Ναι. Πάμε όμως να δούμε και τι έχει κάνει ο Σύλλογος μέχρι τώρα. Με πρώτη μεγάλη μας δράση δεν είχαμε προλάβει να το αναφέρουμε αφού είχε γίνει στην εκπομπή, γιατί είχαμε σταματήσει. Ναι. Η πρώτη μεγάλη μας δράση καπάκια, ήταν 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει. Σωστά. Όπου μέσα σε μία μέρα καταφέραμε, όχι καταφέραμε, καταφέρατε όλοι μαζί, μαζί με εμάς. Εμείς ουσιαστικά το μόνο που κάναμε ήταν η οργάνωση. Ακριβώς, ναι. Να γεμίσουμε ένα φορτηγό με πλαστικά καπάκια. Δεν είναι κάτι μικρό, ίσα ίσα είναι κάτι πολύ μεγάλο, με το οποίο φορτηγό κιόλας εξαργυρώσαμε μισό αναπηρικό καροτσάκι. Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε μαζέψει πάνω από 3 τόνους. Mm-hmm. Άρα αυτό μας πάει στα 3 αναπηρικά μαξίδια. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ναι. Μετά το καλοκαίρι, όσο οι περισσότεροι κάναν διακοπές, μόλις είχαν ξεσπάσει οι πυρκαγιές, την πρώτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, όταν άρχισε αυτός ο χαμός,
Μάλλον για να σας πούμε και πώς λειτουργούμε. Ήμουν εγώ στο εξοχικό μου, ο Χρόνης ήταν εδώ και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει θα μαζέψουμε πράγματα για τους πυρόπληκτους. Θα κάνουμε κάτι. Μην τα πολυλογώ. Μετά από μισή ώρα, αφού μιλήσαμε και συνεννοηθήκαμε πού θα πάνε τα τρόφιμα που θα μαζευτούν, βγάλαμε ανακοίνωση ότι μετά από 2 μέρες θα είμαστε στην πλατεία, δίπλα από ένα από το Βασιλόπουλο, πάνω στην από πλατεία. Ένα κατάστημα, ναι, από ένα σούπερ μάρκετ. Και όντως, ήμασταν εκεί, καθίσαμε 2 ώρες στην πλατεία και μαζέψαμε, γεμίσαμε 5 αυτοκίνητα γιοταχή και ένα βανάκι. Εντάξει, ήταν συγκινητική έτσι, συμβολή όλων και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι το είδαμε, το πιστέψαμε, το κάναμε πράξη, μας βοηθήσατε όλοι εσείς. Φύγαμε κατευθείαν το ίδιο βράδυ και παραδώσαμε στους πυροσβέστες στο Μαραθώνα. Εκεί πήγαμε, να τα πούμε και αναλυτικά, για να ενημερώνουμε σωστά. Ναι. Πήγαμε 2 αυτοκίνητα γεμάτα τρόφιμα και ένα βανάκι. Και ένα βανάκι, ακριβώς. Στους δώσω πυροσβέστες Μαραθώνα. Την επόμενη εβδομάδα πήγαμε ένα αμάξι στο σχηματάρι. Δύο αμάξι στο σχηματάρι, ναι. Σε ένα χώρο που φιλοξενούνταν άνθρωποι που είχαν καεί τα σπίτια τους ή είχαν πάθει κάποια ζημιά και αναγκαστικά έπρεπε κάπου να μείνουν. Να ευχαριστήσουμε και το Δήμο εκεί πέρα που το οργάνωσε και φιλοξένησε όλους αυτούς τους ανθρώπους και μας δέχτηκε και εμάς την προσφορά μας. Και τέλος, ένα τελευταίο αμάξι παραδόθηκε μία εβδομάδα αργότερα από την τελευταία παράδοση στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Λεοντίου Λυκείου Νέας Μύρνης. Ακριβώς. Όπου εκείνοι με τη σειρά τους θα πήγανε με δικά τους αυτοκίνητα στην Εύβοια. Αυτά για τα τρόφιμα που μαζεύτηκαν και επίσης την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια συγκέντρωση για σχολικά είδη που θα πάνε στους πυρόπληκτους. Εκεί γεμίσαμε ένα αυτοκίνητο γεμάτο σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, ναι, τα οποία παραδώσαμε χθες. Ακριβώς. Και θα φύγουν εντός ολίγων ημερών για Εύβοια, όπου έχει γίνει η μελέτη και θα πάνε ακριβώς σε όσα χωριά, όσα πακετάκια χρειάζονται. Δηλαδή έχει 32 παιδάκια πάνω σχολείο, θα πάνε 32 τσάντες εκεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πούμε και για την επόμενή μας και φτάνουμε στο σήμερα. Έτσι, δράση. Να πούμε ότι θα γίνει το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη. Θα γίνει στο πρώτο δημοτικό Νέας Μύρνης που είναι δίπλα στο Μήλωνα. Κοραή 22 είναι. Ακριβώς, κοραή 22. Από τις 10 το πρωί. Από τις 10 μέχρι τις 8 θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε και μια έκπληξη, δεν θα είναι η μοναδική δράση. Δεν ξέρω αν θες να το πεις. Όχι, θα το αφήσω επειδή δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Εντάξει. Ούτε στα social media. Εντάξει, οκ. Okay. Θα το πούμε την επόμενη Τρίτη. Οκ, okay, ωραία, ωραία. Όπου εκεί θα μαζεύουμε, θα σας περιμένουμε όλη μέρα να μας φέρετε τις ποσότητες που έχετε συγκεντρώσει με καπάκια. Και το απόγευμα θα είναι εκεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών με το φορτηγό του, το οποίο ελπίζουμε να γεμίσουμε όσο δεν πάει. Και επίσης θα είναι μαζί μας ο Στέφανος ο Διαμαντής, ο οποίος πριν λίγες μέρες γύρισε από το Τόκιο, από τους Παραολυμπιακούς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό και συγχαρητήρια για την προσπάθειά του κιόλας. Εννοείται. Για όλα τα παιδιά, για όλους τους ανθρώπους που προσπάθησαν και πήγανε στους Παραολυμπιακούς και που φέρανε και μετάλλια, έτσι, γιατί νομίζω φέρανε 11 μετάλλια. 11 διακρίσεις, ναι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Τι λες τώρα, μήπως πρέπει να επανέλθουμε λίγο στην πραγματικότητα. Πολύ ρομαντικά ξεκινήσαμε. Πρέπει. Δυστυχώς πρέπει. Πρέπει, λες. Δυστυχώς πρέπει, γιατί άμα τους αφήσουμε μόνος τους, ανεξέλεγκτους, χάσαμε το παιχνίδι. Κάποιος πρέπει να είναι από πάνω τους. Ναι. Θα μας κλειδώσουν για πάντα σε ένα όνειρο. Ξέρεις, θα είμαστε σαν το Peter Pan, παιδί μου, θα μας έχουν στείλει στη χώρα του ποτέ, να μας ξεφορτωθούν και αυτοί εδώ θα κάνουν εδώ μια χαρά business. Πού τέτοια τύχη.
Πού τέτοια τύχη. Ατυχήσατε, είμαστε εδώ. Δεν νομίζω να φύγουμε. Όχι, ξανά είμαστε εδώ, τρίτη χρονιά. Και ευελπιστούμε γενικότερα να σας ταλαιπωρήσουμε πολλά πολλά χρόνια. Ναι. Είναι στα η πρόθεσή μας και στα σχέδιά μας. Λοιπόν... Δεν μπορώ, θα σας αφήσω να μου διαλέξεις εσύ πριν το θέμα. Ένα κοίταξε. Θεματάκι, ναι. Τι θέλεις. Πάμε σε κάτι light, δεν μπορώ να αρχίσω κατευθείαν. Α, θες light. Light. Και μετά το διάλειμμα το... μετά το διάλειμμα. Το ζόρικο. Δεν αρχίσουμε κατευθείαν στα βαθιά. Ωραία. Α, πάμε σε κάτι light. Να πάμε στον αγιασμό του Δημαρχείου. Πάμε, ναι, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Και light και αγιασμός, ας πούμε, έτσι έχει μια άλλη... Εντάξει. Χρειά, να το πω έτσι. Έγινε ο αγιασμός του Δημαρχείου προχθές. Προχθές ή χθες. Χθες το πρωί, ναι. Ναι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Έγινε λοιπόν χθες τη Δευτέρα ο αγιασμός του στο Δημαρχείο το καινούριο. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Εντάξει, είναι κάτι που φαντάζομαι θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Ένας αγιασμός. Αν σου πω ότι πέρσι δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι να έγινε. Ίσως να έγινε τώρα επειδή είναι καινούριο το Δημαρχείο. Πολύ πιθανό, αλλά φαντάζομαι και όπως σε κάθε έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Έτσι, γίνονται οι αγιασμοί. Θα μπορούσε να γίνεται κάθε χρόνο και στο Δήμο. Βέβαια, ίσως να γίνεται κάθε χρόνο. Η διαφορά λοιπόν η φετινή είναι ότι στον αγιασμό δώσανε το παρόν μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπαράταξης του Δημάρχου. Της συμπαράταξης δηλαδή που διοικεί. Δεν ξέρω αν το θεωρώ σωστό, εγώ προσωπικά, ή λάθος. Από αντίδραση, μάλλον, οι παρατάξεις αντιπολίτευσης δεν εμφανιστήκανε. Είδαμε ότι ακολούθησε και μια ανακοίνωση από τη μείζων αντιπολίτευση ότι κάντε τον αγιασμό στο Δημαρχείο σας, μόνοι σας και τα σχετικά. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ στη συγκεκριμένη κίνηση. Όπως και να το κάνεις, ο αγιασμός είναι αγιασμός. Είμαστε σε μια χώρα που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι κάτι που ήθιστε να γίνεται. Δεν βλέπω δηλαδή το νόημα. Ξέρεις που θέλω να σταθώ εγώ. Ναι, για πες. Ότι ακόμα και στον αγιασμό που έγινε στο νέο Δημαρχείο, έχουμε κάτι να σχολιάσουμε αναγκαστικά. Έχουμε ένα μπιφ. Άστο το μπιφ, δεν είναι εδώ το μπιφ. Α, δεν είναι μπιφ. Μην τα μπερδεύεις. Εντάξει. Έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Έχουμε ότι το μισό Δημοτικό Συμβούλιο εντός εισαγωγικών απαξίωσε τον αγιασμό και δεν παρευρέθη σε μια εθιμοτυπική, θα πω εγώ, διαδικασία. Ναι, οκ. Okay. Ακόμα... βλέπουμε, ας πούμε, κάθε χρόνο και πηγαίνουν σε κάθε πίτα συλλόγου. Έτσι, ναι. Γιατί να μην πάνε και στον αγιασμό. Επειδή δεν θα έχει να κάνουμε PR στον αγιασμό. Τζάμπα ήταν έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να δώσανε κάτι στον παπά, δεν ξέρω ποιος δίνει και τι κάνει. Ναι, γι' αυτό σου λέω κι εγώ ότι δεν συμφωνώ με το συμβολισμό αυτής της κίνησης. Δηλαδή, πιο ωραίο θα ήταν να πηγαίνανε και να λέγανε αυτά που θέλουν να πούνε. Μετά τον αγιασμό, ρε παιδί μου, να έκανες μια δήλωση, μια θέση, να έδειχνες, ας πούμε, τι πιστεύεις και τη θέση σου. Παρά αυτό, τώρα θα έχουν τους λόγους του σίγουρα, θα έχουν το σκεπτικό τους, έτσι δεν μπορείς να πεις, οποιοςδήποτε έχει το σκεπτικό του και την τακτική του. Δεν θα αντιπαρατεθείς με αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του. Καλά, κοίτα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι εγώ σαν Γιώργος, όποια και να ήταν η θέση μου, θα πηγαίνω στον αγιασμό. Ναι, σίγουρα. Δεν μου πάει η καρδιά, ας πούμε, όχι, δεν μ' αρέσει όπως το είπα τώρα. Δεν θα ήθελα να απαξιώσω αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και όσοι, να το πω έτσι, δεν ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, δίνουν πολιτικό όρκο, να το πω, πάλι επειδή είναι κάτι εθιμοτυπικό, μπορούσαν να δώσουν απλά το παρόν, δεν χρειαζόταν να κάνουν σταυρούς και ιστορίες και όλα αυτά, okay. Δεν ξέρω, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλοι, τα συζητάμε. Εμείς βγάζουμε τις ειδήσεις, τις λέμε κανονικά.
και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, θα σε κόψω. Ναι. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Okay. Γιατί τώρα σε κάθε τι που πας να πεις, θέλω να πατήσω, να σου πω κάτι για το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε. Όχι, κρατήσου, σε παρακαλώ. Γι' αυτό κρατιέμαι, θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα και να έρθουμε πιο δυναμικά. Ωραία, εντάξει. Γιατί το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν λέω τίποτα τώρα. Το καλύτερο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.